Η τρομερή Έλενα. Φρανς, Καλ, προσέχετε! Η αυτοκράτηρα Σοφία! Έχεις δίκιο, είναι η μητέρα! Η αυτοκράτηρα Σοφία, γυρίσε κιόλας! Τόμι, ποιος υποτίθεται ότι είσαι? Α, κατάλαβα, κατάλαβα, η Έλενα! Με μουνάτε τη βάρκα, παλιόπαιδα, είναι επικίνδυνο! Αυτά τα παιδιά το παρακάνουν! Κάνε κάτι, στρατηγέ! Κάνε κάτι, στρατηγέ μου! Μπράβο, κόντρα! Πέσω μέσα! Μόνο οι χωριάτες ξέρουν κολύμπι! Μα είσαστε καταπληκτικοί! Με πνίγεις! Τα μαλλιά μου! Αυτό το παιχνίδι είναι για δύο! Έγινα μπούσκε! Τους συγχαίρομαι αυτό το παιχνίδι! Μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Μπράβο, συγχαίρομαι! Μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Γιατί δεν πάμε μια βόλτα με τα άλογα? Ωραία ιδέα, Σύση! Δεν τα αντέχω αυτά τα παιδιά! Την Τίνα, το απέσια δίδυμα! Πιο πολύ από όλους όμως μισώ την Ελίζαμπεθ. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Όχι. Ο πατέρας μου πήρε το άλογό μας. Μπορείς να πάρεις την αστραπή. Ωραίο άλογο είναι, αλλά θα προτιμούσα να υπέφαμε μαζί. Δηλαδή και με τους δύο. Σύση, γιατί δεν παίρνεις το άλογό μου? Μα τότε δεν θα μπορέσεις να έρθεις μαζί μας. Δεν με πειράζει. Αν σε ευχαριστεί. Ω, Καρλ, σε ευχαριστώ. Θα δείξω στο Φρανς ότι δεν του αξίζει, χωριάτισα. Θέλεις να έρθεις μαζί μας, Τόμι? Ω, ναι, σίγουρα. Ανέβα, λοιπόν. Ει, Τόμι, να παίξουμε με το κέρα σου. Δώσ' του μου αυτό, Καϊλ! Αυτά τα τερατάκια μου προκαλούν πονοκέφαλο! Τι έκανα για να τιμωρηθώ έτσι? Είναι άδικο! Θα έπρεπε να γυρίσω στο Ίσμπρουκ με την αυτοκράτηρα! Τουλάχιστον εκείνη με εκτιμάει γι' αυτό ακριβώς που είμαι! Ω, αυτό το σκυλί! Ως εδώ! Δεν αντέχω άλλο! Είναι μικρέ, τι συνέβη? Γεια σας, κυρίες μου. Γεια σας, μισέ Έλενα, κοιμηθήκατε καλά? Θαυμάσια, ο βαβαρικός αέρας πρέπει να είναι... Αγόρια, αρκετά, ενοχλείτε την Έλενα. Μην ανησυχείτε, μαντάμι, παιδιά είναι μόνο. Ναι, αλλά ώρες-ώρες είναι ανυπόφορα. Εσείς οι δυο, πάρτε και το κέρας. Στρώσε το τραπέζι, Γκρέτα, με τα καλά σημικά. Μάλιστα, κυρία. Mm.
Θέλεις να αλλάξω το νερό σε αυτό το βάζο, Γκρέτα? Μα φυσικά, αν δεν σας πειράζει. Αου! Τι είναι? Δεν είδα το σκοινί, ο αστραγαλός μου! Αου! Αου! Τι έγινε? Πιανού ήταν αυτή η τρομερή ιδέα? Η καλεσμένη μας χτύπησε! Να προσέχετε! Κοίτα μας! Δεν το κάναμε εμείς! Έσπασα τον αστραγαλό μου! Μη μου λέτε ψέματα. Μόνο κάποιος από εσάς μπορεί να το έκανε. Πηγαίνετε στα δωμάτια σας. Θα βγείτε μόλις σας πω εγώ. Κόνραντ, δώσε το κέρας στον Καρλ. Είναι αδικία. Δεν έκανα τίποτα. Ούτε κι εμείς! Πονάς, καλή μου? Ναι! Αλλά δεν προσπαθήσω να μην παραπονηθώ. Με βοηθάς να πάω στην καμαρά μου? Μην ανησυχείτε. Ένα διάστρεμα είναι μόνο. Ω, παλιοπρίγκιπας ο Φρανς. Με ταπείνωσε μπροστά σε όλους. Είχα πιάσει το αλυτάκι που βούτυξε το αερόστατό μου και μετά ο Φρανς είπε ότι αυτό το παλιόπαιδο του είχε σώσει τη ζωή. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, Κομιάρκας. Α, Σνίντελη, ώστε σε άφησα να βγεις. Σε πεθύμησα. Ήταν άδικη η κατηγορία, ακόμη. Μια καλοσχεδιασμένη πλεκτάνη. Ο τύπος με χτύπησε και θύμωσα άγρια. Ξέρεις τώρα πώς είναι. Ναι, ξέρω. Έχω θυμώσει έτσι από χθες. Λίγη εξάσκηση θα μου κάνει καλό. Θα σε χαλαρώσει και σένα. Ενγκάρντ! Με δεξί μας, Σνάιντελη. Πιστεύεις ότι ο Χανς Μπράουνερ μπορεί να κατηγορηθεί επειδή μπήκε στο κτήμα μου? Είναι πιθανό. Διέφοδο! Ο καλοκάγαθος δικαστής θα τον απαλλάξει μετά από συμβουλή του καλοκάγαθου Βούκα Μάξ. Ο δικαστής! Εξαιτίας του έκανα 3 μήνες φυλακή! Θα τον πιάσω! Θα πιάσω όμως πρώτα τον Βούκα Μάξ και θα τον καταστρέψω! Θα τον καταστρέψω! Τι συμβαίνει, κόμη? Ξέχασες τη μυστική σου επίθεση? Μην το παρατραβάς! Μου έδωσες μια ιδέα! Ίσως υπάρχει ένας τρόπος να πείσουμε τον Χάινρικ να κατηγορήσει τον Μπράουνερ. Πώς? Μίλα. Ο φόβος, Κομιάρκας, ή μάλλον ο τρόμος. Ναι. Μάζεψε τους άντρες σου, Σνάιντελη, και θα σου εξηγήσω το σχέδιό μου. Είμαι ιδιοφυΐα. Δεν σας καταλαβαίνω, ίσως τους δύο. Γιατί περνάς όλο τον καιρό σου με την Ελίζαπεθ? Τη βρίσκω πολύ καλή. Τη συμπαθεί και ο Φρανς. Προφανώς την έχει λίγο ερωτευθεί. Εσύ όμως γιατί της προσφέρεις το αλογό σου όταν όλοι βλέπουν ότι έχει μάτια μόνο για τον αδελφό σου? Τι έχεις εναντίον της, Σύση? Νομίζω ότι σας περνάει για ηλίθιους. Το ίδιο ισχύει για όλη της την οικογένεια. Καλά, ο στράγαλός σου είναι δεμένος. Ξεκουράσου. Θα πάω μια βόλτα. Καλή ιδέα. Και σκέψου αυτά που σου είπα. Και όταν γυρίσεις, θα δείξω σε σένα και τον Φρανς πόσο ταπεινή είναι η Σύση και η οικογένειά της. Αυτή η άθλη... Είμαι ο Χάινρικ, δικαστής του Πόσενχόφεν! Ξέρουμε ποιος είσαι! Και ξέρουμε την ετοιμιγορία που θα βγάλετε σύντομα. Καταναγκαστικά έργα για τον Μπράουνερ. Είσαι τρελός! Δεν το αξίζει κάτι τέτοιο του Μπράουνερ και η δικαιοσύνη! Καλύτερα να ξεχάσεις τη δικαιοσύνη, Χάινρικ. Αν θες να παραμείνεις δικαστής και αρτιμελής. Να θυμάσαι, Χάινρικ. Καταναγκαστικά έργα για τον Μπράουνερ ή προώρη σύνταξη για σένα. Θα σε προσέχουμε. Πάμε, άντρες. Δεν τον βοήθησα καν. Είμαι τόσο δειλός. Όλα θα πάνε μια χαρά, Χάνς. Θα γυρίσει σπίτι γρήγορα, μπαμπά. Έκανα το σπίτι ανώ κάτω, αλλά δεν το βρίσκω πουθενά. Και βέβαια όχι.
το είπα ότι το κολλιέ δεν χάθηκε. Το κλέψανε το κολλιέ. Ω, Έλενα, δεν είναι δυνατόν, όχι εδώ. Ποιος θα θέλει να κλέψει το παλιό κολλιέ της έτσι κι αλλιώς. Εγώ όχι. Νομίζω ότι το φαντάστηκε. Λοιπόν. Δεν βρήκαμε τίποτα. Το είχα μαζί μου όταν ήρθα. Δεν μπορεί να το φαντάστηκα. Ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ είμαστε. Νου. Φρανς, επιτέλους. Πρέπει να με βοηθήσεις. Κάποιος αυτό το σπίτι έκλεψε το κολλιέ με τις πέρλες που μου χάρισε η μητέρα σου. Πώς θα δω την αυτοκράτηρα χωρίς το κολλιέ. Να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Έλα τώρα, Έλενα. Θα το βάλες κάπου αλλού. Άλλωστε, δεν έχουμε κλέφτες εδώ. Αυτές είναι σοβαρές κατηγορίες, Έλενα. Θα πρέπει να περιμένουν για μετά τη δίκη του Μπράουνερ. Hans Μπράουνερ, σε καταδικάζω σε 3 χρόνια καταναγκαστικά έργα για λαθρέο κυνήγι. Όχι, όχι, είναι άδικο. Τι είναι αυτό, δικαιοσύνη είναι αυτό. Αλλά την απόφαση. Ναι, και πολύ καλή μάλιστα. Όχι, αλλά δικαιοσύνη είναι σωστά. Φαίνεται ότι πήρε το μήνυμα. Σπαϊντελή, είσαι τόσο έξυπνος. Ησυχία, ησυχία. Μα είμαι αθώος, δικαστή. Είμαι αθώος. Ω, τι συγκινητική σκηνή. Κύριε δικαστή, είναι άδικο. Τα καημένα τα παιδιά μου, τι θα κάνουνε τώρα. Γιατί τόσο βαριά ποινή, Χάινριχ, με τόσο λίγα στοιχεία. Δίνουμε το καλό παράδειγμα, Δούκα. Δεν έχω άλλη επιλογή. Όχι, πάρτε πίσω την απόφαση. Η δίκη τελείωσε. Φύλακες. Πάρτε τον κρατούμενο! Ρωτήστε! Ο πατέρας Μπράουνερ είναι αθώος! Εγώ είμαι ο ένοχος! Στείλτε εμένα στη φυλακή, κύριε δικαστά! Όχι τον πατέρα Μπράουνερ! Εγώ έβαλα τις παγίδες στο δάσος! Εγώ κυνήγησα λαθρέα! Μα γιατί το έκανες αυτό, Τόμι! Οι άντρες του Κόμι Άρκας έρχονταν και μας τρομάζανε! Έλεγαν ότι κρύβαμε μέρος της σοδειάς! Έρχονταν όλη την ώρα! Νύχτα και μέρα. Αφήστε μας ήσυχους, σας ηγετεύω. Θα συνεχίσουμε να αρχόμαστε, Μπράουνερ, μέχρι να μας πεις που κρύβεις την επιπλέον σοδειά του Κόμι. Θα τα ξαναπούμε, Μπράουνερ, περίμενε μας. Ολόκληρε. Ο πατέρας Μπράουνερ με δυσκολία μας τάιζε όλους. Ορίστε, χρυσά μου. Ίσως να φάμε καλύτερα αύριο. Συνήθως τρώγαμε ψίχουλα. Έτσι αποφάσισα να κάνω κάτι. Έμαθα πώς να βάζω παγίδες για κουνέλια. Και τις έβαλα παντού. Ω! Παραλίγο να με πιάσουν κιόλας. Ήξερα ότι ήταν παράνομο, αλλά ήθελα να προσφέρω στους Μπράουνερ κάτι παραπάνω από ψωμί. Με φρόντιζαν. Ήθελα να τους το ανταποδώσω. Τέλος πάντων, κάποιος από τους άντρες του Κόμι βρήκε τις παγίδες. Όλοι ξέρατε τι κάναν τότε. Μέχρι τη φωτιά έμεινα κρυμμένος στο δάσος. Τρεπόμουν να αντικρίσω τη μητέρα και τον πατέρα Μπράουνερ. Πρέπει να κατάλαβαν ότι έφταιγα εγώ. Χάινριχ! Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Χάνς δεν είναι ένοχος. Ναι, το παραδέχομαι. Ο Χάνς Μπράουνερ είναι αθώος. Επιτέλους! Δικαιοσύνη! Επιτέλους! Θα έχουμε δικαιοσύνη όταν τιμωρηθεί το αλυτάκι όπως του αξίζει. Δεν μπορείς να καταδικάσεις ένα παιδί επειδή βοήθησε την οικογένειά του. Ο μικρός αλήτης πρέπει να πάρει το μάθημά του. Μα ο Τόμι είναι ήρωας. Έσωσε τον πρίγκιπα της Αυστρίας με το κέρας του όταν οι λύκοι επιτέθηκαν στο Φραντς. Πώς ξέρεις πως ο Τόμι ειδοποίησε με το κέρας, έχεις αποδείξεις? Ναι, είχε το σπαθί του Φραντς. Μα αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θα μπορούσε να το βρει στο δάσος ή να το κλέψει. Δεν θα μιλήσουμε για λύκους εδώ. Το θέμα είναι το λαθρέο κυνήγι λαγών στο κτήμα μου.
Γιατί κάνεις φασάρια για δυο λαγούς, πεινάς κι εσύ. Δεν του φαίνεται. Θα σας μάθω εγώ να προσβάλλετε τον κόμι. Σιωπή! Σιωπή! Είσαστε στο δικαστήριο. Δώσ' μου το κέρας, αυτό θα τους ηρεμήσει, θα δεις. Είναι πολύ απλό. Είναι το κολλιέ μου. Το ξέρω ότι το είχαν κλέψει. Αυτός το κλέψε. Ο κόμις Άρκας είχε δίκιο. Ο μικρός είναι κλέφτης. Το κολλιέ μου το είχε δώσει αυτοκράτηρα και ήταν κρυμμένο μέσα στο κέρας. Το αρνείσαι? Τι, καλά, αλλά ο Τόμι ποτέ δεν θα... Και όσο για τη διάσωση του Φρανς, το αλυτάκι χρησιμοποίησε το κέρας για να ειδοποιήσει τους λαθροκυνηγούς ότι ο κόμις ήταν στο κτήμα. Σίγουρα θα έχεις πάει και εσύ να βάλεις παγίδες. Είστε μια οικογένεια από κλέφτες. Δεν είναι αλήθεια. Δεν έχω βάλει ποτέ παγίδες. Και η Ελίζαμπεθ κάθεται και υπερασπίζεται όλη τη συμμορία. Δεν είναι καλύτερη τους. Αν βοηθάς έναν κλέφτη, είσαι και ο ίδιος κλέφτης. Δεν νομίζω. Ωαου! Ο Τόμι δεν έκλεψε το κολλιέ. Εγώ το έκανα. Τι! Αλήθεια είναι. Το βρήκα στην τουαλέτα της Έλενας και το βάλα στο λαιμό της Λούση. Ήταν τόσο όμορφη με αυτό. Δεν ήθελα να το ξαναδώσω πίσω. Όταν άκουσα την Έλενα να γυρίζει, έβαλα το κολλιέ στο κέρας και το κρύψα κάτω από το κρεβάτι. Τόσο απλό. Αυτά είναι γελιότητες! Η Έλενα έχει δίκιο. Η Τίνα λέει ψέματα. Εγώ το έκλεψα. Ίσως να ήμουν εγώ. Και νομίζεις ότι το έκανες εσύ επειδή μοιάζουμε τόσο πολύ. Δεν βλέπεις ότι μας κοροϊδεύουν. Πότε προσέξατε την εξαφάνιση του κολλιέ σας, μισ? Δεν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, ήταν στο κέρας και το κέρας ανήκει στον Τόμι. Όχι, δικό μου είναι. Από σήμερα το πρωί. Εννοείς δικό μου. Μπορεί, αλλά εγώ το έβαλα μέσα στο κολλιέ. Αρκετά με τις αχλαμάρες. Θέλω δικαιοσύνη, Χάινριχ, κατάλαβες? Καταλαβαίνω, Άρκας, ότι ταλαιπωρείς τους αγρότες στη γη σου και ότι η μέθοδή σου είναι απαράδεκτη. Βγάζεις εύκολα συμπεράσματα. Οι άλλοι είναι λαθροκυνηγοί, οι άλλοι είναι κλέφτες. Λοιπόν, δηλώνω επισήμως ότι ο Τόμι έσωσε τον Κάρλ και εμένα με το κέρας του. Μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο? Φυσικά όχι. Ούτε και μπορείς να αποδείξεις ότι ο Χάνς Μπράουνερ είναι λαθροκυνηγός ή η γυναίκα του. Έτσι δεν είναι? Καλά τα λες, πρίγκιπα! Η Μπράουνερ είναι αθώη! Όσο για την ιστορία του κολλιέ, τη θεωρώ καλοπροαίρετο αστείο. Που ελπίζω πως ήταν ιδέα των παιδιών. Η υπόθεση έκλεισε! Είναι όλοι αθώοι! Γελιότητες! Ο αστράγαλός σου πέρασε πολύ γρήγορα. Τόμις, ένας αληθινός ήρωας! Χάρη σε εσένα και τον Φρανς! Χάρη σε όλους! Κούκλα μου, ξέχασα τη Μις Λούση. Ζητώ, ζητώ δικαστήριο. Ζητώ, μπράβο Τόμι. Οι χωριάτες θα το πληρώσουν αυτό. Βέβαια. Θα τους δείξουμε εμείς. Και ο δικαστής Χάινριχ. Τι να πω, Σνάιντελι. Το προειδοποίησες. Άφησε ελεύθερο τον Μπράουνερ και του αξίζει μία αναμόρφωση. Ακούσατε τον κόμι.
Ετοιμαστείτε, άχρηστοι τεμπέληδες! Δεν τελείωσε η μέρα! Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό. Πρέπει να κάνω κάτι. Έλα, Καρλ. Μας περιμένουν όλοι. Θα φύγουμε ή όχι! Καρλ, τι σημαίνει αναμόρφωση? Αναμόρφωση είναι αυτό που περιμένει τον δικαστή Χάνιριχ, αν δεν το βοηθήσει κανείς. Πες τους άλλους να μην με περιμένουν. Τι συμβαίνει? Μήπως η Τίνα εκνεύρισε τον Καρλ? Ο αδερφός μου φέρεται περίεργα σήμερα. Πάει να βοηθήσει το δημοτικό σύμβουλο στην αναμόρφωσή του. Νομίζω ότι καταλαβαίνω. Και δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Πάμε αστραπή. Δάνεσέ μου τα λογό σου, μπαμπά. Θα γυρίσω σύντομα. Φρανς, έρχομαι! Κι εγώ! Τα νιάτα! Το μέλλον έτσι είχα ονειρευτεί, σαν άνεμος ελεύθερη να μείνω. Ποτέ μου δεν το είχα φανταστεί πως μια βασίλισσα θα γίνει. Και δεν με νοιάζει η ζωή του παλατιού.